Να περάσουμε όμως σε έναν άλλο βουλευτή, στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κουρουμπλή. Κύριε Κουρουμπλή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους συνεργάτες σας και στους ακροατές μας. Είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε. Περιοδεύω στα καπί της Αργυρούπολης. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από τους ανθρώπους αυτούς που έρχεστε σε επαφή? Αγανάκτηση. Γιατί μιλάμε και για ηλικιωμένους ανθρώπους. Απόγνωση. Κοιτάξτε, αυτές τις μέρες πήρα μια απόφαση να επισκεφτώ τα καπί έτσι της περιοχής εδώ Αθηνών, γιατί θέλω να έχω μια επαφή με έναν χώρο που, ξέρετε, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ακούς πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα και παρατηρήσεις και ένα αυστηρό τρόπο καμιά φορά, αλλά έχει σημασία, δηλαδή μπολιάζεις και τον προβληματισμό σου με την αγωνία ανθρώπων που ζουν με πολύ μικρές συντάξεις, που ζουν την ανεργία μέσα στο σπίτι τους. Είναι μια χρήσιμη εμπειρία, πιστεύω, για τον πολιτικό. Ειλικρινά σας το λέω. Κύριε Κουρουμπλή, πώς πιστεύετε, μάλλον, ποια πιστεύετε ότι θα είναι, πώς βλέπετε εσείς, μάλλον, την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα αυτή τη στιγμή? Να σας πω κάτι, εκείνο που οργίζει τον κόσμο, που τον θυμώνει και που κάποιοι θέλουν να το αντιπαρέρχονται και που, αν θέλετε, είναι και η αιτία, κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν θεωρώ ότι κατέχω τη μοναδική αλήθεια, αλλά οι δικές μου προσεγγίσεις και οι παραστάσεις με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το πρώτο πράγμα που πραγματικά εξοργίζει και βάζει τον κόσμο σε απελπιστικές επιλογές είναι ότι δεν αισθάνεται ότι, έστω μετά από 3-4 χρόνια μιας μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, δεν βρίσκει ένα πρόσωπο που θα του πει ότι ναι, εμπεδώσαμε το αίσθημα κατανομής των βαρών της κρίσης σε όλους. Όταν λοιπόν βλέπει να υπάρχουν λίστες, να βλέπει πώς τις διαχείριζε το πολιτικό σύστημα, π.χ. η λίστα Λαγκάρντ, να υπάρχουν άλλες λίστες, το απειρόβλητο, να υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή μεγάλων ομίλων, να έχει ψηφιστεί νόμος εδώ και 4 χρόνια, το 10 δηλαδή, που να φορολογεί, να θεσπίζει διάταξη που να φορολογεί την ακίνητη περιουσία των offshore εταιριών και να μην γίνεται τίποτα, να μην εισπράττει ένα ευρώ. Και από την άλλη μεριά να περικόπτονται κοινωνικά δικαιώματα βορειοϋπηρωτών, νεοποντίων, ελλαδιτών, να υπάρχουν 4 εκατομμύρια άνθρωποι ανασφάλιστοι. Όλα αυτά, ξέρετε, συσσωρεύουν ένα θυμό και μια οργή στον κόσμο. Και το ερώτημα είναι, ναι, συμφωνώ να συντρίψουμε τον ναζισμό, αλλά με την ίδια αποφασιστικότητα έπρεπε να συντρίψουμε και την ενδημούσια κοινωνική αδικία. Διότι αυτό που πληγώνει πιο πολύ τον πολίτη, τον Έλληνα, είναι το ότι αισθάνεται ότι δεν πληρώνουν όλοι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή την κρίση που υφίσταται η κοινωνία. Κύριε Κουρουμπλή, ήθελα να σας ρωτήσω, τις τελευταίες μέρες ακούμε συχνά, έχει γίνει, θα λέγαμε, καραμέλα, η λέξη εγκληματική οργάνωση, από τη μία εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, που και εσείς αναφέρατε πριν από λίγο, και από την άλλη έχουμε την εγκληματική οργάνωση μεταξύ του Τσοχατζόπουλου και του Σμπόκου. Εχθές το βράδυ ήσασταν και παρόν που ακούστηκαν τα ντοκουμέντα, τα ηχητικά ντοκουμέντα της συνομιλίας των δύο. Ποια είναι η πιο επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση, ποια θα χαρακτηρίζεται πιο επικίνδυνη? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εκείνο που στην Ελλάδα δεν έγινε ποτέ, γιατί πρέπει να δούμε το πράγμα στην ουσία του, είναι ότι δεν υπήρξαν ποτέ αξιόπιστοι ελεκτικοί μηχανισμοί. Και από εκεί, από την έλλειψη αυτών των θεσμών, σύγχρονων θεσμών που πραγματικά να προστατεύουν τη δημόσια ζωή από οτιδήποτε φαινόμενο είναι, είτε έχει σχέση με εγκληματικές οργανώσεις που κρύβονται πίσω από πολιτικά κόμματα όπως συγκεκριμένη περίπτωση, ή άλλου είδους ενέργειες που πραγματικά έχουν αυτό το χαρακτήρα, είναι ακριβώς το ότι το πολιτικό σύστημα δεν επέδειξε την πολιτική βούληση που κάθε φορά είναι απαραίτητη για να εμπεδώσει αυτό το αίσθημα της δικαιοσύνης, ότι πλέον θα ξέρει ο κάθε πολίτης, σε όποια θέση κι αν είναι, όσο ψηλά κι αν είναι, ότι υπάρχει ένας θεσμός που λέγεται θεσμός που επιβάλλει το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, που πραγματικά από τον οποίο δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει. Εγώ νομίζω λοιπόν το αποτέλεσμα όλων αυτών των φαινομένων που ζούμε, ή αν θέλετε το κατάβγασμα που πρέπει να έχουμε, είναι ότι χρειαζόμαστε θεσμούς που πραγματικά να εμπεδώσουν ένα αίσθημα ότι ελέγχουν
τον οποιοδήποτε, όσο ψηλά κι αν είναι και οπουδήποτε κι αν είναι. Σαν βουλευτής αλλά και σαν άνθρωπος, ποιο πιστεύετε κύριε Κουρουμπλή ότι θα είναι το αύριο της χώρας? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο τόπος έχει δυνατότητες. Δεν είμαι από τους μίζερους ανθρώπους και ξέρετε, επειδή ο καθένας μας έχει και μια βιωματική εμπειρία, δηλαδή η ζωή του είναι πάντα ένα στοιχείο που παίζει ρόλο σε αυτά τα ζητήματα της κρίσης του. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που από τα 10 μου χρόνια η ζωή πρώιμα με κατέστησε αρκούντος ρεαλιστή για να αντιμετωπίσω πολύ μεγάλες δυσκολίες, θεωρώ ότι ο τόπος έχει τη δυνατότητα. Δεν πρέπει να υπάρξει η λογική της παρέτησης, της μελαγχολίας ή της κατάθλιψης. Δεν πρέπει ως λαός να κοιτάμε πίσω. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τους νέους όρους. Ο τόπος έχει γερά μυαλά, έχει δυνατότητα, έχει αποθέματα, πιστεύω, και πνευματικά και σε επίπεδο γνώσεων. Και είναι και ένας τόπος που έχει και φυσικό κάλος και είναι και γεωστρατηγικά είναι σε κρίσιμη θέση. Χρειάζεται τι? Να υποτάξουμε ένα εγώ που επεκράτησε σε όλες τις επιλογές της ζωής μας και έχουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα, σε ένα εμείς. Σε ένα εμείς που θα έχει μέσα του αυτοέλεγχο, θα έχει μέσα του στόχους, οράματα, προσπάθειες, μια συλλογική προσπάθεια που πραγματικά να υπηρετεί όμως τον τόπο. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτή τη στιγμή ο πατριωτισμός, που και εμένα είναι μια έννοια που με αγγίζει ιδιαίτερα, είναι η σύγκρουση με την κοινωνική αδικία και η εμπέδωση του αισθήματος της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μόνο έτσι αυτός ο κόσμος θα πάρει τα πάνω του, διότι είμαστε πλέον μια κοινωνία που με όλες αυτές τις επιλογές έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα η αυτοπεποίθηση της κοινωνίας. Και ένας άνθρωπος, μα ο καθένας, πέστε μου ότι αν μια μέρα δεν έχετε καλή ψυχολογία, αν έχετε διάθεση να κάνετε κάτι. Πάρτε το λοιπόν κατ' επέκταση. Μια κοινωνία λοιπόν που δεν της εμπεδώσουμε το αίσθημα ότι πάμε σε μια νέα προσπάθεια που αφορά όλους, αφορά ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, τα νέα μυαλά, τα γερά μας τα μυαλά, που αντί να τα αναγκάζουμε να φεύγουν στη ξενιδιά όπως έφευγαν κάποτε τα γερά μπράτσα του τόπου, να μπορέσουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου. Να σας πω και να μην σας παίρνω από τον πολύτιμο χρόνο σας, εχθές και σήμερα γίνεται ένα συνέδριο στο ίδιο ίδρυμα, ευρωπαϊκό, για την καινοτομία, την εφαρμοζόμενη καινοτομία. Και άκουσα έναν Έλληνα καθηγητή που δουλεύει στη Γερμανία και λέει ότι η Ελλάδα στις 180 χώρες είναι 146η στις δυσκολίες να δημιουργήσει κάποιος μια εταιρεία καινοτομίας. Και λέω, εντάξει, δύσκολα τα οικονομικά. Αυτοί οι κύριοι που ήταν εκάστοτε υπουργοί οικονομικών ανάπτυξης, ούτε αυτό το πράγμα δεν μπόρεσαν, αυτή τη γραφειοκρατία που δεσμεύει θεά ουσία, ενέργεια και δεν δίνει τη δυνατότητα να πάρει χώρα μπροστά, που θα μπορούσε η Ελλάδα στον τομέα αυτό, ειλικρινά σας το λέω, το πιστεύω, είναι συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδος να μπορέσει να ρίξει βάρος πάνω στην καινοτομία και στην εφαρμοσμένη καινοτομία για να μπορέσει πραγματικά να δημιουργήσει νέο πλούτο στη χώρα. Μα κύριε Κουρουμπλή, εχθές, όταν ακούσαμε τον κύριο Στουρνάρα και τον ρωτήσανε τι έχει να πει για τις επιχειρήσεις που κλείνουν, απάντησε πως ο καπιταλισμός έχει μια δημιουργική καταστροφή μέσα του. Άρα πώς... Κοιτάξτε, ο κύριος Στουρνάρας, να σας πω κάτι, όταν ένας άνθρωπος πριν να μπει στην κυβέρνηση έλεγε εντελώς άλλα και τώρα εφαρμόζει άλλα, εγώ ειλικρινά, χωρίς να θέλω να έχω καμία αιχμή προσωπική στον κύριο Στουρνάρα, είχαμε και μια παλιά επικοινωνία, δεν τον εμπιστεύομαι. Δεν πιστεύω ότι λειτουργεί με σωστό τρόπο. Γιατί βλέπω, δεν είδα την ελληνική οικονομία να επενδύσει σε 3-4-5 κλάδους που θα μπορούσε πραγματικά να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας. Δηλαδή πάμε αντιμετωπίζοντας κάθε φορά μια συγκυρία χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο. Δεν έχει πείσει την ελληνική κοινωνία ο κύριος Στουρνάρας και η κυβέρνηση ότι έχουν ένα σχέδιο. Το μόνο σχέδιο που έχουν είναι να κάνουν περικοπές στους ίδιους και τους ίδιους ανθρώπους. Ούτε καν τη βούληση, έστω και τώρα, να επιβάλλουν ένα αίσθημα δικαιοσύνης, ότι πληρώνουν όλοι. Μα δεν πληρώνουν όλοι. Κύριε Κουρουμπλή, εκπροσωπείτε ένα κόμμα, στην προκειμένη το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερο. Εάν σε περίπτωση
Βγείτε πρώτο κόμμα. Πιστεύετε ότι μπορείτε σαν κόμμα να ανταπεξέλθετε στην παρούσα κατάσταση που έχει η χώρα μας? Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, που για μένα είναι και, αν θέλετε, όχι μόνο πολιτική ανάγκη, αλλά και κοινωνιολογική ανάγκη, γιατί για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια ένα νέο κόμμα θα έρθει στην εξουσία, αυτό έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Γιατί θα ανάγκασε, αν θέλετε, ακόμα και τα συστημικά κόμματα να ανανεωθούν, να αιμοδοτηθούν με νέους ανθρώπους. Δεν μπορεί οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι να κυβερνάνε την Ελλάδα, να είναι υπουργοί μονίμως εναλλάξ επί 30 χρόνια. Παιδί μου, ό,τι και καλύτεροι άνθρωποι να ήταν, έχουν αδειάσει, δεν έχουν να δώσουν τίποτα. Λοιπόν, είναι αναγκαία συνθήκη από κάθε άποψη να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να εμπεδώσει αυτό που σας είπα. Αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, ότι όλοι θα πληρώσουν, δεν θα είναι στο απειρόβλητο φύλακες φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και φοροκλοπής. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εξαρτήσεις. Είναι το πρώτο που μπορεί να κάνει. Το δεύτερο, να μιλήσει ευθέως στους συμμάχους μας και στους φίλους μας, τους Γερμανούς, στην γερμανική κυβέρνηση, και να πει: κύριοι, το γερμανικό θαύμα το 1953 δεν έγινε γιατί ήσασταν πιο εργατικοί από τους Έλληνες. Έγινε γιατί σας έγινε η ρύθμιση. Στη ρύθμιση αυτή συμμετείχε και η κατεστραμμένη από εσάς Ελλάς, που δεν μας δίνετε ούτε τις υποχρεώσεις σας, γερμανοκατοχικό δάνειο, γερμανικές αποζημιώσεις. Θέλω εδώ να σας πω ότι ενώ αποφασίστηκε στη Βουλή να συσταθεί μια διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία καθυστερεί τη σύστασή της. Γιατί δεν μας απαντάει? Λοιπόν, θέλω να επανέρχομαι λοιπόν και να πω λοιπόν, να πει λοιπόν στην κυρία Μέρκελ, μια τέτοια συμφωνία πρέπει να γίνει. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι λογικό να ισχυρίζεται κάποιος ότι ένα χρέος 321 δισεκατομμυρίων ευρώ θα μπορεί να είναι βιώσιμο. Αυτό το χρέος πρέπει να κουρευτεί. Αυτό έγινε και με τη Γερμανία το 53-62% χρέος της. Έγινε παύση πληρωμών για 10 χρόνια. Εμείς τους λέμε 5 χρόνια. Πώς μια οικονομία θα πάρει απάνω της όταν, σας λέω το εξής απλό για να τα ακούσουν οι συνακροατές μας, ότι με τη δόση αυτή που θα πάρουμε τώρα τον Οκτώβριο θα μας δώσουν για φέτος 8 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια. Και θα πληρώσουμε για τα τοκοχρεωλήσια τους που τους χρωστάμε 7.700. Τι θα πάει στην οικονομία? Η οικονομία για να πάρει τα πάνω της, η έρευνα που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης με μια ξένη εταιρεία, έδειξε ότι η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη ρευστότητας 18 δισεκατομμύρια ετησίων και έχει μόνο 3. Άμα δεν ρίξεις λεφτά να στηρίξεις τη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση, να ενισχύσεις την αγοραστική δύναμη του κόσμου, διότι όταν αυτή τη στιγμή κόβεις, ποιος θα αγοράσει? Ακόμα και ο ξένος επενδυτής που θα έρθει στην Ελλάδα, για να έρθει, ξέρετε ποιο είναι το κριτήριό του? Ότι το 60% του παραγόμενου προϊόντος του θα πρέπει να καταναλωθεί στη χώρα παραγωγής. Ποιος θα αγοράσει? Λοιπόν, ακολουθείτε μια αντιφατική πολιτική, η οποία δεν έχει διέξοδο. Γι' αυτό και γίνεται, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, χρειάζεται μια νέα προσπάθεια, μια νέα ορμή, με νέους ανθρώπους, με νέα δύναμη, με νέο όραμα, με πείσμα, με μαχητικότητα, να δώσουμε μια νέα όθηση στην πατρίδα. Νομίζω ότι αυτά τα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα κάνει θαύματα, αλλά θα κινητροδοτήσει και θα κινητοποιήσει την ψυχή του Έλληνα. Θα του πει, δώσει μια ελπίδα. Εδώ βυθιζόμαστε στην ήττα της ελπίδας. Κύριε Κουρουμπλή, είναι εφικτό δηλαδή να πείτε όχι στη Μέρκελ σε όλα αυτά που ουσιαστικά ζητάει από τον ελληνικό λαό? Μπορείτε εσείς δηλαδή να το πετύχετε αυτό που οι προηγούμενοι... Ακούστε, θα σας πω μια αλήθεια. Όταν με διέγραψαν από τον Πασόκ, που είπα το όχι εκείνο, ήρθαν όλα τα κανάλια, ακόμα και το CNN, και με ρωτούσε. Και εγώ σκεφτόμουν. Επειδή εγώ είμαι ένας επαρχιώτης βουλευτής, τι έκανα, είπα ένα όχι. Με ρωτούσαν, δεν φοβηθήκατε μήπως καταστραφεί η χώρα σας από αυτό το όχι που είπατε, αν ήταν ανεπευθύνη κυβέρνηση? Και τους είπα όχι, γιατί θεωρώ ότι όταν ανοίγει την πόρτα του Ιαλοπολίου και πει μέσα Ταύρος, η ζημιά θα είναι για όλους. Δηλαδή, αν πάει ο κύριος Τσίπρας στη Γερμανία και του πει η κυρία Μέρκελ όχι, και πήγε ο κύριος Τσίπρας όχι, εάν επέρθει κρίση θα αφορά μόνο την Ελλάδα, πολλαπλάσιο το κόστος θα είναι για τη Γερμανία. Αρκεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που θα έχει το κουράγιο να πει και στη Γερμανία όχι. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να μην τρομοκρατείτε ο κόσμος με αυτή την τρομοκρατία που επιχειρεί η συστημική κυβέρνηση στον κόσμο και ιδιαίτερα στους συνταξίους, ότι δεν θα έχουμε να φάμε, δεν θα έχουμε φασόλια. Μα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η οικονομία της έχει 55 δισεκατομμύρια έσοδα, περίπου ίδια με τα έξοδα. Γιατί να φοβάται δηλαδή ότι θα στερηθούμε τα πάντα σε αυτόν τον τόπο?
Κύριε Κουρουμπλή, μιλήσατε πριν για τα γερά μυαλά, για τα νέα παιδιά. Και πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι λένε να μην φεύγουν τα νέα παιδιά στο εξωτερικό. Με ποια ελπίδα όμως θα μπορούν να μένουν εδώ όταν τελειώνουν σπουδές πολλά χρόνια στα πανεπιστήμια και μένουν άνεργοι. Αυτό δεν σας είπα προηγουμένως, αυτό δεν σας είπα. Πήγα πριν από 2 μήνες στην Ταϊβάν και μου λέγανε μια χώρα που δεν έχει ούτε πλουτοπαραγωγικές δέντες σαν την Ελλάδα. Και τι μου είπαν οι άνθρωποι, ρίξαμε το βάρος στη γνώση. Η Ελλάδα έχει γερά μυαλά, έχει γερή, δυνατή γνώση. Αυτά τα παιδιά όμως πρέπει να τους δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν. Όταν για να φτιάξουν μόνο μια εταιρεία καινοτομίας έχουν τόσα εμπόδια μπροστά τους, πώς μπορεί και χωρίς καμία στήριξη, πώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Και την γραφειοκρατία φυσικά να κυριαρχεί πάνω απ' όλα. Εγώ λοιπόν θεωρώ και πιστεύω ότι, μπορούν να υπάρξουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Έχει ο τρόπος μεγάλες δυνατότητες, δεν μας κάνει κανένας χάρη. Απλώς θέλουν να δεσμεύσουν τη χώρα για τα επόμενα 100 χρόνια. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή τη λογική, εμείς προβάλλουμε αντίσταση, πολιτική αντίσταση και λέμε ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Ας δοκιμάσει ο ελληνικός λαός επιτέλους, ας φύγει από αυτή τη μυρολατρεία, να δημιουργήσουμε μια νέα προσπάθεια όλοι μαζί. Κύριε Κουρουμπλή, εχθές παρευρεθήκατε στον αγιασμό. Ορίστε. Παρευρεθήκατε στον αγιασμό. Βεβαίως. Ποια ήταν η εικόνα που σας έμεινε. Ήρεμα τα πράγματα. Ήρεμα. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν υπήρχαν γενικώς ευτράπελα. Όχι. Για τον οικονομικό προϋπολογισμό του 2014. Άλλα 5 δισεκατομμύρια περικοπές. Άλλα 5 δισεκατομμύρια. Μείωση συντάξεων, επικουρικών συντάξεων. Και άλλη μείωση. Κοινωνικών δικαιωμάτων πάλι, βεβαίως. Για αυτά που λένε τώρα, μας λένε παραμύθι. Δεν μας είπαν ότι πριν από ένα μήνα, δεν μας λέγανε ότι θα έχουν πλεόνασμα 2 δισεκατομμύρια και εσείς ρωτούσατε πόσα θα είναι αυτά που θα πάνε στους αδυνάτους. Τώρα κατεβήκαμε στα 200 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Αυτό το καλαμπούρι πρέπει να σταματήσει. Ναι, αλλά ο κύριος Βρούτσης, κύριε Κουρουμπλή, είπε ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις στις συντάξεις. Ορίστε. Ο κύριος Βρούτσης είχε δηλώσει πριν λίγο καιρό ότι δεν θα υπάρχουν περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις. Το πόσες φορές ανεκάλεσαν τις δηλώσεις τους, νομίζω έχει γίνει πλέον αστείο, ανέκδοτο. Κύριε Κουρουμπλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας και καλή σας ημέρα. Yeah.